Όχι, όχι. Τώρα, το συζυγικό, εντάξει, είμαι ερωτευμένος με τη γυναίκα μου. Πόσο χρόνια δεν θεωρώ εσύ ότι είναι κάτι το ξεχωριστό ή το... τσακωνόμαστε, χτυπιόμαστε, είμαστε ένα φυσιολογικό ζευγάρι, έτσι. Είμαστε 23 σχεδόν χρόνια. Δεν είναι λίγα. Εντάξει, νιώθω τυχερός γιατί είναι ένα κορίτσι πολύ ερωτεύσιμο. Είμαι ερωτικός άνθρωπος, οπότε... Τι σημαίνει αυτό, είμαι ερωτικός άνθρωπος? Ότι ζω για τον έρωτα, δεν είμαι ανέραστος, είμαι φωτιά, είμαι λιοντάρι. Ενώ... Θες να σου το πω αλλιώς, δηλαδή. Να το ζωγραφίσω, φέρε μου, ή να το... Δημιουργεί συνθήκες, γιατί μες στην καθημερινότητα όλα τα ζευγάρια, ιδίως μετά από 10 χρόνια... Δες εκεί τώρα, είναι πλάσμα αυτό τώρα μες στην καθημερινότητα, αφού ανανεώνεται. Είναι 23 χρόνια ένας άγγελος δίπλα μου. Άρε, Κλέρι, τι λέω για σένα τώρα. Αυτό που θέλει να πει, Θεέ, είναι ότι στη φθορά... Πώς το αντιμετωπίσατε? Ωραία, είμαι τυχερός, δεν έχει έρθει αυτό που λες. Τούφτου και ποτέ. Αυτό είναι τύχη. Κάνετε ταξίδια που βλέπω εδώ, είναι μόνο το του Instagram που ανεβάζετε. Κάνετε συνέχεια ταξίδια. Έχουν ψεύτικες πλάτες. Κάνετε ερωτικά δίπλα, πηγαίνετε Σαββατοκύριακα μόνοι σας. Ποιο είναι, πες μας. Θα σου πω τα μυστικά μας δηλαδή. Να κλείσε λίγο τους δέχτες. Είναι το σεξουαλικό καθαρά. Το σεξουαλικό σε ένα ζευγάρι με κανείς να φιλοσοφήσουμε τώρα. Ναι. Είναι απαραίτητο στοιχείο. Δηλαδή δεν παντρευόμαστε για να είμαστε φίλοι. Αν δεν είμαστε ερωτευμένοι, νομίζω... Δηλαδή αυτό που λέμε να κουραστεί το πράγμα, το δέχομαι μετά τα 75. Πάω πάνω. Εκεί που αρχίζεις να γερνάς. Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι και η ζήλια αντίστοιχα. Που υπάρχει πάθος. Ναι. Εντάξει, η ζήλια είναι... Και αυτή ένα μέρος της σχέσης, φτάνει να μην είναι ζήλια άρρωστη. Μεταξύ μας νομίζω δεν υπήρξε ποτέ άρρωστη ζήλια. Εγώ ζηλεύω με το Γάντι. Αυτή παριστάνει ότι ζηλεύει και φωνάζει και ορίεται, αλλά εντάξει, ναι. Εντάξει, είναι και εμπιστεί. Η δουλειά σου. Ναι. Η φύση της δουλειάς ίσως δεν σημαίνει κάτι προς Θεού. Όχι, αλλά... σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Έχεις μια ερωτική σκηνή. Να σου πω μια κυπριακή παροιμία, να γελάσω. Παρακαλώ. Ετσίλησε το στούπουμα και ήβρεν την μαϊρίσα. Έτσι. Κατάλαβες τίποτα? Στούπουμα τι είναι? Κύλησε ο τέτζερης. Και βρήκε το καπάκι. Εντάξει, δεν ήθελε και πολύ. Λέω πως ήταν κάτι άλλο, τελείως διαφορετικό. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό είμαστε. Θέλω να πιστεύω ότι θα ζήσουμε μαζί μέχρι τέλους. Άρα γι' αυτό λες το τυχερός. Υπάρχει ένα σημείο για μας. Το πιστεύεις αυτό? Πιστεύω ότι είναι καρμικό, πιστεύω με τα φυσικά πράγματα, έχω άλλες θεωρίες. Να τις ακούσω θέλω. Το καρμικό δηλαδή τι, ότι... Έπρεπε να συναντηθούμε. Έπρεπε να συναντηθείτε. Ναι. Υπήρχαν οι δυσκολίες, γιατί τα καρμικά δεν είναι εύκολα. Τα καρμικά έχουν δυσκολίες. Πριν σου είπα ότι μη φανταστείς, είμαστε ένα κανονικό ζευγάρι. Και τσακωνόμαστε και χτυπιόμαστε. Μέχρι στο να φτάσετε στο ότι είμαστε ζευγάρι και οικογένεια. Καλά, το πώς συναντηθήκαμε ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, κεραυνοβόλος όμως. Δηλαδή... Από τους δύο. Κοιταχτήκαμε στα μάτια, εγώ έκανα έτσι δηλαδή από την τρόπη που αισθάνθηκα. Ήταν και 20 χρονών, ήμουνα 32. Αλλά είδα στα μάτια της... Θεέ μου. Και έκανες το πρώτο βήμα. Το έκανε αυτή. Την ίδια μέρα ή πέρασε καιρός? Η ίδια μέρα ήταν αυτό που σου είπα. Με το βλέμμα με τάραξε. Πέρασε ένα δίμηνο, αν δεν θυμάμαι καλά, ένα δίμηνο. Ήρθε σε παράσταση να δει τη θεία της στην Αστέρο που παίζει και στο ταμπού η Αστέρο μας. Και εκεί μου έδωσε το τηλέφωνό της. Πάει ολόκληρη. Εσύ τι θυμόσουνα? Πώς, αφού έπαθε... Μετά από... Κάτσε λίγο, συναντάς έναν άνθρωπο, τσότσο. Και μετά από 2 μήνες... Κοιμόμουνα, δεν κοιμόμουνα 2 μήνες και τη σκεφτόμουνα. Δεν κοιμόσουνα 2 μήνες. Όχι. Ήτανε περαστικό. Καταρχάς... Κοιμότανε. Ειρωνικά το είπε. Δεν κοιμόμουνα 2 μήνες. Ναι, αυτό ειρωνικά το είπε. Ωραία. Γιατί να σου πω την αλήθεια, μπορεί να σου φαίνεται, δεν αισθάνθηκα ποτέ στη ζωή μου ότι είμαι κανένας Don Juan. Δεν ένιωθα ποτέ ιδιαίτερα εραστής. Την θεώρησα πολύ για μένα. Ότι αποκλείεται. Ναι, ότι αποκλείεται. Παρόλο που σου λέω, στα μάτια της είδα φωτιά. Και εντάξει, okay. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Εγώ είμαι ο τυχερός βέβαια. Γιατί εγώ είμαι ερωτευμένος.